Πάμε ευθύς αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε καλέσει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τον Γιώργο Τερζάκη, επειδή έτσι μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και επειδή οι εκπαιδευτικοί σε επίπεδο Κρήτης αλλά και νομού Ηρακλείου περιμένουν πώς και πώς αυτές τις προσλήψεις που αναμένεται να γίνουν σήμερα. Επικοινωνήσαμε με τον κύριο Τερζάκη για να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται στα σχολεία και πώς είναι οι εκπαιδευτικοί που λείπουν και που χρειάζεται να προσληφθούν. Καλή σας ημέρα, κύριε Τερζάκη. Καλημέρα κύριε Βαγκινάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από το μείζον, κύριε Τερζάκη. Θα γίνουν τα πράγματα έτσι? Θα έχουμε σήμερα την ανακοίνωση του πρώτου κύματος των προσλήψεων? Βέβαια. Σήμερα θα βγουν οι ανακοινώσεις και μάλιστα θα είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή θα προσληφθούν πάρα πολλοί αναπληρωτές σήμερα από όλες τις ειδικότητες, και στα ειδικά και στα γενικά σχολεία. Mm-hmm. Θα είναι δηλαδή το 70% όπως είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει ο κύριος Γαβρόχλου? Αυτό ξέρουμε κι εμείς από τις δεσμεύσεις του Υπουργού. Έτσι, ο σχεδιασμός είναι ακριβώς να καλύψουμε σήμερα περίπου το 70% των ελλείψεων σε όλες τις ειδικότητες. Mm-hmm. Μιλάμε και για πρωτοβάθμια και για δευτεροβάθμια? Και για ειδική αγωγή. Και για ειδική αγωγή. Και για ειδική αγωγή, όπου θα γίνουν πρώτα στην ειδική αγωγή. Mm-hmm. Η πρώτη ανακοίνωση δηλαδή θα είναι σε προσλήψεις ειδικής αγωγής. Ήδη έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση των προσλήψεων σε ειδικό βοηθητικό προσωπικό, mm-hmm, και σχολικούς νοσηλευτές, mm-hmm, και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά τόσο νωρίς και πριν να αρχίσουν τα σχολεία. Έχουμε στη διάθεσή μας τις πιστώσεις για να καλύψουμε τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε σχολείο γιατί χρειάζονται βοήθεια, mm-hmm, με ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Mm-hmm. Επομένως, κύριε Τερζάκη, αφού και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ας ελπίσουμε τις επόμενες χρονιές από το καλοκαίρι ήδη να έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να ξεκινήσει η σχολική χρονιά και να ξέρουμε ήδη, να ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί σε ποιο σχολείο θα βρεθούν, σε ποιο τόπο ενδεχομένως. Κυρία Παντινάκη, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Να σημειώσω μόνο και να συμπληρώσω, mm-hmm, ότι για να γίνει αυτό παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για μόνιμους διορισμούς. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, ναι, και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ακριβώς. Απλά δεν ξέρω έτσι και μνημονιακά τι περιθώρια έχουμε για, ναι, μόνιμες προσλήψεις. Είμαστε θυμωγμένοι αρκετά. Έτσι, ανοίγει κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την επόμενη χρονιά, ελπίζουμε. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να έχουμε του χρόνου μόνιμες προσλήψεις? Ναι, αυτό υπάρχει σαν ενδεχόμενο, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, ξέρετε, γιατί, mm-hmm, το να λέμε ότι υπάρχουν ας πούμε 20.000 κενά σε όλη την Ελλάδα, αυτό γιατί προέκυψε? Γιατί έχουμε 8 χρόνια να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις και μένουν τα κενά. Και μένουν τα κενά. Οι μόνιμοι διορισμοί που έγιναν ήταν πέρσι, όπου διορίστηκαν για πρώτη φορά κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν επιτυχόντες από το 2008, κύριε Από τον ΑΣΕΠ. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό, mm-hmm, και έγιναν μόνο αυτοί. Ελπίζουμε τώρα φέτος να μπούμε σε μια ροή, επιτέλους να γίνουν αυτοί οι μόνιμοι διορισμοί και ιδιαίτερα οι μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή, mm-hmm, όπου εκεί τα ποσοστά είναι τραγικά. Δηλαδή η σχέση αναπληρωτών με μόνιμων είναι της τάξης ας πούμε του 300%. Πάνω οι περισσότεροι αναπληρωτές. Οι αναπληρωτές. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να το πάρουμε απόφαση ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να στηρίζεται σε αναπληρωτές. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό για να υπάρχει έτσι και ένας καλός σχεδιασμός και μια πιο ομαλή λειτουργία. Ας ελπίσουμε ότι θα επανεληφθούν. Για να επιτελέσει την παιδαγωγική της λειτουργία, κύριε Βαλίδη. Βεβαίως. Ας ελπίσουμε λοιπόν, κύριε Τερζάκη, ότι αυτό το παράθυρο αισιοδοξίας θα ανοίξει για τα καλά μέχρι την επόμενη χρονιά και θα έχουμε όντως μόνιμους διορισμούς. Έχετε έτσι καμία ιδέα για τι αριθμό μιλάμε μόνιμων διορισμών, αν τελικά επαληθευτεί το σενάριο αυτό? Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ δηλαδή τι ανακοινώσει αυτά τι κάνει και ο Υπουργό. Αν έχετε κάποια ενημέρωση για το ότι. Η ενημέρωση είναι ότι αυτό δηλαδή που συζητάμε είναι ότι αρχίζουν οι περιφερειακοί διευθυντές σιγά σιγά να καταγράφουν τι ανάγκε του, mm-hmm, και αναειδικότητα για να προωθηθούν προ το Υπουργείο. Και ότι ανοίγει ένα μικρό παράθυρο σε εξέλιξη, θα πάμε την επόμενη χρονιά σε μόνιμο διορισμό. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, κύριε Τερζάκη, τη φετινή χρονιά, τα όσον κενά. Αφορά τη φετινή χρονιά, ναι. Νομίζω ότι μένει να αποδειχθεί η 11 του μήνα, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε
καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Πέρσι καταφέραμε και ανοίξαμε όλα τα σχολεία, δηλαδή δεν υπήρξε κανένα σχολείο κλειστό στις 11 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Σήμερα επιδιώκουμε, φέτος επιδιώκουμε, να έχουμε καλύψει και το μεγάλο ποσοστό και των ειδικοτήτων, έτσι ώστε να μπει η κανονική ροή του προγράμματος από την πρώτη εβδομάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα σε πάρα πολλά σχολεία, σε ένα μεγάλο αριθμό σχολείων, από τη δεύτερη μέρα. Αυτό είναι μεγάλο στόχος, κύριε Τεζέκη, και φαίνεται και λίγο ουτοπικός, γιατί δεν το έχουμε δει ποτέ. Αν το δούμε φέτος, θα είναι μάλλον θαύμα. Να σας πω, είχαμε συνηθίσει όλοι μας αυτό που λέμε αυτονόητο να το ζητάμε. Έτσι, αυτό πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά να είναι δεδομένο, όχι ζητούμενο. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, και ειδικά σε κάποιες περιοχές όπως η Κρήτη, όπου είμαστε πάρα πολύ πίσω στις κενά. Δηλαδή, εμείς έχουμε περίπου 2.500 κενά. 2.500 κενά πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, θρηστικά. Ναι, και ειδική αγωγή. Όσοι δηλαδή περίπου προσλάβαμε και πέρσι. Από αυτό λοιπόν το νούμερο, θα δούμε ποιο νούμερο θα πάρουμε σήμερα. Έτσι, και μετά θα σχεδιάσουμε ποιο ακριβώς θέμα για την επόμενη φάση, η οποία θα είναι σύντομα κι αυτή, έτσι ώστε να μπουν πολύ νωρίς τα σχολιά μας σε μια κανονικότητα. Η δεύτερη φάση των προσλήψεων πότε περιμένουμε να γίνει, την εντοπίζουμε πριν τις 20 του Σεπτέμβρη. Α, μέσα στο μήνα δηλαδή. Έτσι, μέσα στο μήνα. Ξέρετε, αντιμετωπίζαμε ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια που είχε να κάνει με τις καταλήψεις, ας πούμε, των παιδιών, που λέγανε ότι κάνουν κατάληψη τα παιδιά γιατί δεν έχουν δασκάλους. Και κατηγορούσαμε τα παιδιά ότι χάνουν ώρες και δεν υπολογίζαμε τις ώρες που χάνουν από ευθύνη της πολιτείας που δεν έστελνε τους δασκάλους. Αυτό είναι και τους καθηγητές. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, ας έχουμε τουλάχιστον εμείς να εκπληρώσουμε την υποχρέωσή μας με τους δασκάλους και ας κάνουν και τα παιδιά το δικό τους αγώνα. Κύριε Τερζάκη, όσον αφορά τα υπόλοιπα για την σχολική διαδικασία, τα βιβλία είναι όλα έτοιμα? Ναι, όλα. Τα βιβλία είναι έτοιμα. Οι συνάδελφοι μόνιμοι είναι στις θέσεις τους, οργανώνονται. Έχουν γίνει, όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι επιλογές των νέων διευθυντών των δημοτικών σχολείων. Τώρα ολοκληρώνεται η διαδικασία της επιλογής των υποδιευθυντών. Είμαστε δηλαδή διοικητικά, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θεωρείτε ότι θα υπάρξει ενδεχομένως κάποιο σχολείο της Κρήτης το οποίο θα ξεκινήσει σχολική χρονιά έχοντας ενδεχομένως ένα δάσκαλο ή και κανένα, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή ίσως, και το λέω με βάση τις δηλώσεις προτίμησης? Για παράδειγμα, θα είναι ένας δάσκαλος, αλλά εκεί έχει τρία παιδάκια. Είναι σαν ιδιαίτερο, μάλιστα. Έτσι, δηλαδή, όπως και το νηπιαγωγείο της Γάβδου πέρσι το ανοίξαμε για ένα παιδάκι. Έτσι, δηλαδή, αυτές οι περιπτώσεις, τα πολύ απομακρυσμένα σχολιά, τα ολιγοθέσια, τα μονοθέσια, θα είναι... Για τέτοιες περιπτώσεις, βέβαια, Δευτέρα θα είναι ένας, αλλά σε κανένα άλλο σχολείο δεν θα είναι ένας μόνο εκπαιδευτικός. Επομένως, εκτός των μονοθεσιών. Επομένως, όπως μας λέτε, αυτά που έχουμε δει στο παρελθόν, σχολεία να μην ανοίγουν με το πρώτο κουδούνι, να μην χτυπάει το πρώτο κουδούνι σε κάποια σχολεία, φέτος δεν περιμένουμε να τα δούμε. Όχι, δεν περιμένουμε να τα δούμε. Μάλιστα. Και νομίζω ότι δεν θα το δούμε κιόλα. Μάλιστα. Κύριε Τερζάκη, μένει να δούμε αν θα εκπληρωθούν οι προβλέψεις, να έχουμε το πρώτο κύμα των προσλήψεων και το δεύτερο μέσα στο μήνα, και αν όντως αυτή η σχολική χρονιά θα ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ μέχρι τώρα δεδομένα, εν πάση περιπτώσει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα σας.